Αντίσουμε εκεί την Όλγα την Κωνσταντίνου ετοιμοπόλεμη. Όλγα μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα Κωνσταντίνε, κυρίες και κύριοι, από το Λύκειο Κύκου Β' εδώ στη Λευκωσία. Στη μάχη των Πανκυπρίων Εξετάσεων ρίχνονται σήμερα 7.689 μαθητές, παλαιοί μαθητές που έχουν ολοκληρώσει το σχολείο και θα ξαναδώσουν εξετάσεις, καθώς και τελειόφοιτοι. Όπως μπορείτε να δείτε και εσείς, οι μαθητές άρχισαν να έρχονται εδώ στο εξεταστικό κέντρο. Να πούμε ότι σήμερα η πρεμιέρα γίνεται με το μάθημα των νέων ελληνικών και μετά ακολουθούν και τα άλλα μαθήματα. Να πούμε ότι οι εξετάσεις ολοκληρώνονται στις 13 Ιουνίου και τα αποτελέσματα αναμένεται να βγουν, τα αποτελέσματα τα οποία θα σταλούν στα σχολεία για σκοπούς απολυτηρίου στις 23 του ίδιου μήνα, ενώ μέχρι το τέλος Ιουνίου αναμένεται ότι θα έχουμε και τα τελικά αποτελέσματα για αυτούς που θα μπουν στο Πανεπιστήμιο τόσο της Κύπρου όσο και της Ελλάδας. Να πούμε επίσης ότι η έναρξη γίνεται στις 8. Ναι. Όπως μπορείτε να δείτε από τα πλάνα, οι μαθητές είναι ευδιάθετοι και χαμογελαστοί. Έρχονται τώρα στο σχολείο. Θα πρέπει να είναι στο σχολείο μέχρι τις 7.45, έτσι ώστε να δουν ακριβώς ποιο είναι το εξεταστικό τους κέντρο και να μπουν στην τάξη. Να πούμε ότι όποιος μαθητής καθυστερήσει θα μπορεί να μπει στην τάξη μέχρι και τις 8.15. Μετά δεν θα επιτραπεί είσοδο σε κανένα μαθητή για να δώσει τις εξετάσεις. Και θα μπορούν να αποχωρήσουν από την αίθουσα γύρω στις 8.30 όσοι το επιθυμούν. Και μετά τις 8.30 θα έχουμε και ποιο θα είναι το θέμα των εξετάσεων. Θα μπορούμε να δώσουμε και το θέμα. Μάλιστα, θα είμαστε σε συχνή επικοινωνία μαζί σου, καθώς εκεί στο εξεταστικό κέντρο αναμένεται, Όλγα μου, και ο Υπουργός Παιδείας. Θα τα πούμε και στην συνέχεια. Εμείς να ευχηθούμε σε όλους καλές επιτυχίες, χωρίς άγχος. Το άγχος δεν βοηθά. Θα τα πούμε και στην συνέχεια.